φεύγουμε από το τάνκερ και πάμε σε μια νέα περιοχή. Χαιρετώ τη ζούγκλα, κουνάβει εδώ πέρα. Λοιπόν, έγινε ένα λάθος στην καταγραφή και δυστυχώς κάποια πράγματα δεν καταγράφτηκαν, οπότε θα ξαναπεράσω, δεν ξέρω γιατί, δεύτερη φορά που μου συμβαίνει με το παιχνίδι. Τέλος πάντων, είμαστε εδώ πέρα σε κάτι που ελπίζουμε ότι θα είναι το φινάλε. Ξέρω τι θα γίνει, δεν θα σας καθυστερήσω άλλο, για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Σας δεν ξέρω, δεύτερη φορά το πατάω, την πατάω έτσι. Αυτή η διαγραφή είναι πολύ δύσκολο στο PlayStation, να ξέρεις άμα γράφει το παιχνίδι, άμα δεν γράφει. Τέλος πάντων. Έχει κάποια πραγματάκια που μπορούμε να μαζέψουμε ακόμα. Δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο περίμενα σε μη, ειδικά που μας δίνει τόσες πολλές βόμβες και τόσες φρέδες ιστορίες. Αλλά πάμε για να το καταγράψω και να το δείτε κι εσείς. Son, neither is Marguerite nor my boy Lucas or even Zoe here. That girl Evelyn, she did this. What the hell is she? Now, what did she do to you? She infected us with her gift. That's what she calls it. I found her near a busted out tank in the bayou. Everything changed after that. So she infects you and then she takes control? No. Not exactly, son. She just... She forces her way into your mind, your soul. You can't fight back. You are connected to her and you can't resist the urge to... Αυτό το δωμάτιο δεν έχει πόρτα. You're a different person after that. Just like Mia. So Mia sent me that message because of Evelyn. Listen, the girl just wants a family of her own. She's the key. All right? You find her, you stop her. Zoe, δεν λες τίποτα. Τέλειο. Αναρωτιέμαι όμως άμα παίχτηκαν πραγματικά αυτά τα γεγονότα και πότε, ή άμα ήταν παρέστηση. Να τη πίσω σου. Mia! No!
οπότε όχι ακριβώς αυτό που περιμέναμε, μία μεγάλη μάχη με την Evelyn. Το φινάλε που περιμέναμε. Οπότε το παιχνίδι έχει κι άλλο και έχει και μία καινούρια περιοχή. Δεν ξέρουμε με τη μία άμα ολοκληρώθηκαν τα πράγματα ή άμα θα ξαναεμφανιστεί. Οπότε φεύγουμε από το τάνκερ και πάμε σε μια νέα περιοχή. Ελικόπτερο. Περνάει. Πολιτισμός. Ψάρια. Ψυχαμένα πράγματα. Να μ' αποδείξω. Μπλουμ. Απλά γίνεται μου σχέμα. Οπ, ένα μπόμπλ. Αλλά δεν έχω τίποτα από όπλα. Salt mines, λοιπόν. Βρισκόμαστε σε αλατορυχία. Ελικόπτερο. Μας παρακολουθούν από το ελικόπτερο. Για να ακούσουμε. Alpha 1, this is Bravo 1. Do you read? This is Alpha 1. Report. Did you find anything? A thorough search of the Baker property revealed zero survivors. Repeat, zero survivors. We did find evidence of a skirmish. Evelyn? Negative. However, we did find several encrypted messages from the Baker's son Lucas to an unknown third party. You can probably guess who that was. That's just great. We've had reports using the abandoned mine south of the property. I'm gonna go have a look. Roger that. We'll meet you at those coordinates. If you encounter Evelyn, orders are shoot to kill. Repeat, shoot to kill. Οπότε δεν ξέρω αν θα έχουμε να πολεμήσουμε και πεζοναύτες. Τι κατάσταση είναι. Εδώ πέρα είναι όλα μας τα πράγματα και μπορούμε να εξοπλιστούμε πραγματικά με τα πάντα. Πάρουμε τις σφαίρες πρώτα. Αυτό νομίζω είναι το πιο δυνατό. Την καραμπίνα εννοείται. Το μπέρνερ, το υγρά, το mag. Οχ, δεν έχουμε χώρο για mag. Αυτά εδώ μπορούμε να ξεφορτωθούμε. Έχουμε τώρα χώρο για mag, έτσι δεν είναι? Burner fuel. Enhanced handgun ammo. Τις υγείες δεν τις χρειάζομαι νομίζω προς το παρόν, οπότε φέρε εδώ το hand, το μάγκα, και νομίζω δεν έχει σφαίρες, αλλά δεν βαριέσαι. Και είμαστε κομπλέ. Α, θέλω μισό λεπτό, θέλω και τα anti-coin για να πάω εδώ πέρα και να πάρω τα αστεροειδή. Δεν έχω χώρο. Ναι, θα ξεφορτωθώ πάλι. Τα coins. Για φέρτε να το βαρέσουμε. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι. Καραμπίνες, σφαίρες, από όλα έχουμε. Ship Swamp Lab, οπότε κάποιο είδους εργαστήριο εδώ πέρα ήταν, δεν είναι απλά κάποιος βάλτος τυχαίος. Δεν έχω χώρο και τους άλλους δεν το χρειάζομαι, το έχω πάρει όμως, έτσι. Ας αρχίσουμε με τις βόμβες.
να καθαρίζουμε κόσμο. Και έλατε. Έλα, 2-2 μαζί. Να εξοικονομούμε και σφαίρες. Σοφαδέν, σοφαδέν. Έρχεται ένας από πίσω μόνο, φοβάμαι. Άντε πάει. Και οι υπόλοιποι έχω αρκετές σφαίρες. Με την καραμπίνα μου. Τι, είσαι ένα δυνατός εσύ. Κερατούκλης. Δεν πιστεύω να έχουμε κανέναν επιζώντα. Οπότε, είμαστε έτοιμοι να κατέβουμε στα ορυχεία. Να δούμε εδώ πέρα, έχουμε τίποτα χρήσιμο. Δεν μπορώ να το πάρω. Δεν έχω αρκετό χώρο, λέει. Εντάξει, δεν πειράζει. Ήθαν, δεν τελειώσουν τα βάσανά μας ακόμα. Αυτός ο εφιάλτης. Καλά κρατεί. Κατεβαίνουμε στα ορυχεία. Λίγο περίεργο βέβαια. Για ποιον λόγο. Να μπει κάποιος εδώ μέσα, δεν το εξήγησε πολύ καλά το παιχνίδι. Αλλά εντάξει. Ο Ethan προχωράει. Η αποστολή μας είναι να ξεφορτωθούμε την Evelyn. Όχι ρε φίλε, ο Λούκας πάλι. Θα περάσω από κάτω. Τι ακούστηκε. Ωχ, ελάτε από εδώ. Εσείς συνεργοποιήστε τις μπόμπες. Έλα, έλα. Καλύτερα εσείς παρά εγώ. Α, μα ακόμα ζεις. Sorry. Γεμίζω. Δώσε λίγη υγεία. Φάρε και αυτό, γέμισε αυτό. Φτιάξε μια υγεία. Τώρα έχουμε χώρο. Ωχ, προσοχή. Wow. Διέλευες εσύ, Λουκάς, γιατί έβαλες τέτοια πράγματα εδώ. Τι έχουν φτιάξει, ρε φίλε. Ατελείωτος εφιάλτης και δεν μπορώ να κασκαρφαλώσω. Γιατί δεν μας αφήνετε να τελειώσει το παιχνίδι.
πόμπες. Πάω στο φωτεινό μέρος. Α, πάω από εδώ πρώτα. Τι είναι αυτό? Mag, πάλι χρήσιμο. Να το γεμίσω. Μία σφαίρα. Τι είναι αυτά, τι μία σφαίρα. Wow. Τι κάνεις, γιατί δεν ψόφισες? Η βόμβα μου μάλλον σας πέτυχε εξόφαλτσα. Έχουμε και το πολυβόλο. Okay. Από πού ήρθες εσύ? Μία σφαίρα μου μείνε. Για να δω το χέρι μου. Πράσινος είναι, σε υγεία. Τι γίνεται εδώ? Μπλοκ. Κόκο μπλοκο. Πάει πουθενά. Ρε Ήθαν, δηλαδή, πρώτα απ' όλα πού πας και γιατί? Λίγο περίεργο αυτό στο παιχνίδι να μην το δικαιολογεί. Δηλαδή θα έμπαινες εδώ μέσα, σε κυνηγάνε τόσα πράγματα, έχεις δει τόσες αηδίες. Και θα εγκατέλειπες πρώτα απ' όλα τη μία για να έρθεις εδώ να εξερευνήσεις τούνελ. Λίγο παλαβό το βρίσκω. Μου πεις, τι δεν είναι παλαβό, ως τώρα στο παιχνίδι. Όπα, μία πιο φωτεινή περιοχή. Σώσει το παιχνίδι. Κάτι για μας εδώ πέρα πίσω. Μια μπόμπα εκεί του Λούκας. Τώρα πρέπει να προσέχουμε και τα κουτιά, γιατί ο Λούκας έβαζε παγίδες στα κουτιά. Γέμισε το. Χα, Λούκας. Παλιά κόλπα, Λούκας, αυτά. Ας ξεφορτώσω και τη βόμβα σου. Α, έχω και πιο δυνατές. Τρεις μόνο. It's been clear back to normal, αλλά νομίζω ότι με έχει. Λοιπόν, με βοηθήσατε. Είναι ανόητη, ο μαμά και ο παπάς underthrow, his whole family obsession, programmed. Η μία είναι κάπου μεταξύ Ήβη και πραγματικότητα. Την κλείδωσα. Η μία είναι η αγαπημένη της, αλλά δεν την νοιάζει. Την επισκέφτεται. Η μία νομίζει ότι είναι η μαμά της. Το βιόπλο μας έχει πάθει ταράκουνο. Η Evelyn's family is getting advanced. Απαγάγουν παλαβούς από το δρόμο για να προσθέσει στην οικογένειά της. Ίσως κουράστηκε τη μία ότι δεν επανέρχεται. Πρέπει να καθαρίσω όλα αυτές τις αηδίες. Η Ήβη είναι κάπως άρρωστη, το δέρμα της είναι κάπως ρητιδιασμένο και έχει γκρίζα μαλλιά. Συμβαίνει αυτό? Είναι σαν να γεράσει. Οπα. Οπότε μιλάμε για μία κατάσταση παρακολούθησης εδώ πέρα. Κάτι στημένο, ένα εργαστήριο στημένο εδώ μέσα στα ορυχεία.
Ναι, ήταν τυχαία η Μπέικερ. Δοκιμάζανε το βιολογικό όπλο πάνω τους. Αυτό. Α, είναι μια αναφορά για τα συμπτώματα που εμφανίζονται όταν έχεις αυτό εδώ το βακτήριο. Διαβάστε το. Mold. Weaponized assets, λοιπόν, είναι αυτές οι πίσες. Okay. Μπορεί να αναγεννησιακές ικανότητες, που τους βγάζαν χέρια και αυτοί τα ξαναβγάζανε. Μετά φτάνει στο μυαλό, έχει παρεσθήσεις, θα χάσει την αίσθηση του εγώ και όταν εντελώς κάθε κύτταρο έχει καταληφθεί, τρομερή φυσική δύναμη. Το να συνεχίσεις με αυτό το δείγμα θα ήταν πολύ δύσκολο. Δέκα μετά από τη δόση, θάνατος. Dosage test. 5 λεπτά μετά τη δόση, ξερνάνε. 12 μετά τη δόση, έχουμε κάποιο είδους πετροποίηση ή ασβεστοποίηση. Τι έχουμε εδώ? Target acquired. Okay. Το έβαλα. Αυτό είναι το τόξιν που πρέπει να βάλουμε στην Evelyn για να τελειώσει η υπόθεση. Μάλιστα. Οπότε πήραμε και το αντίδοτο. Για να διαβάσουμε τι λέει εδώ. Καταστρέφει τα κύτταρα που έχουν αυτό το βιολογικό μοντέλο, το βιοόπλο. Πρέπει να ενεργοποιηθεί πριν τη χρήση. Ναι, οκ, okay, όπως το έκανα μάλλον τώρα. Και άλλα χαρτιά. Οχ, οκ, okay, πολλά πράγματα. Θα τα διαβάσω στη συνέχεια στο δικό μου χρόνο. Μην χάνουμε χρόνο τώρα. Γιατί ήδη το επεισόδιο είναι μεγάλο. Και θα σταματήσουμε στο επόμενο save. Εδώ και άλλα reports. Ωραία. Όλα αυτά μπορεί να τα διαβάσει ο καθένας στον χρόνο του κάνοντας pause, όπως θα κάνω και εγώ στη συνέχεια, γιατί με ενδιαφέρει πράγματι η ιστορία αυτή και όχι μόνο το μπαμπούμ. Όπως ίσως ενδιαφέρει κάποιους άλλους. Όπα, τέλεια. Πάνω στην ώρα. Flame rounds, neurotoxin rounds. Οπότε ξανά μας εξοπλίζουν για μια μεγάλη μάχη. Θα κάνουμε save και θα κλείσουμε το επεισόδιο αυτό εδώ πέρα. Χαιρετώ. Δεν ξέρω τι νόημα είχε ο χάρτης. Άμα βγούμε ξανά στο σπίτι του Μπέικερ μέσα. Όχι ρε φίλε, ναι, είμαστε. Είμαστε στο σπίτι του Μπέικερ. Όχι ρε φίλε.